έναντι. www.radioenandi.gr. Δεν καλύπτει, αποκαλύπτει. Συντονιστείτε. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ακούτε πάντοτε Ράδιο Έναντι, είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο και πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του κόμματος Νέα Δεξιά, τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη. Καλή σας μέρα κύριε Κρανιδιώτη. Καλημέρα κύριε Σταματόπουλε, σας και στο κράτος σας. Να είστε καλά. Να πούμε ότι επικοινωνούμε μαζί σας με αφορμή μια εκδήλωση, μια ομιλία που θα κάνετε σήμερα εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, στον κινηματογράφο Αλέξανδρου, Εθνικής Αμήνης 1, στις 7 η ώρα, με θέμα αντίσταση στον ανθεληνισμό. Καταρχήν, έχετε έρθει στη Θεσσαλονίκη ή είστε ακόμα στην Αθήνα? Ναι, όχι, είμαι Θεσσαλονίκη από το Σάββατο, διότι είχα και μια σειρά από επαφές στη Δράμα, στο Δοξάντο, στην Καβάλα. Κάνατε μια μίνι περιοδία, θα λέγαμε. Ακριβώς. Ήταν και η επέτειος χθες της γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης, όπου στη Δράμα είχε και δοξολογία κατά τα Στεφάνων και το θεωρούσε καθήκον μου να παρευρεθώ εκεί. Πείτε μας δύο λόγια για την ομιλία που θα κάνετε. Δηλαδή, επιλέξατε ένα θέμα αντίσταση στον ανθεληνισμό. Γιατί αυτό το θέμα? Εντάξει, αυτό είναι καταρχήν το κεντρικό σύνθημα της νέας δεξιάς στην αυτή την καμπάνια επαφής με τον κόσμο την οποία κάνουμε αυτή την περίοδο, διότι απλούστατα υφίσταται αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας αφελινισμό σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή με την υπογεννητικότητα από το 2011 έχουμε περισσότερους θανάτους παρά γεννήσεις για πρώτη φορά με σταθερά αυξανόμενο δυστυχώς δίκτυο των θανάτων, μειώνεται ο πληθυσμός, προσθέστε σε αυτό τις εκατοντάδες χιλιάδες νέων που μεταναστεύουν και ειδικά νέων επιστημόνων που δημιουργεί και ένα άλλο πρόβλημα, αυτό το επιστημονικό πεδομάζωμα θα έλεγα, το οποίο γίνεται, το πεδομάζωμα επιστημόνων μάλλον σωστότερα αυτότερα που γίνεται από την πατρίδα μας. Αθρίστε σε αυτό την τεράστια αύξηση των εκπρόσεων, το ότι η φτώχεια και η κρίση αποτρέπει πολλούς ανθρώπους από το να κάνουν παιδιά, ακόμη δεν κάνουν καθόλου οικογένεια. Και επίσης έχουμε εκτός από τον αναφελινισμό του πληθυσμού των ανθρώπων, όπου σε αυτό προσθέσεις αυτό τον αναφελινισμό των ανθρώπων και τον ισλαμικό εμπεγισμό, τον οποίο υφίσταται η χώρα, γιατί περί αυτού πρόκειται, όσο και αν θέλουν κάποιοι να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, προσθέστε και τον αφελινισμό και της περιουσίας δημόσιας και ιδιωτικής. Δηλαδή έχουμε τεράστια αύξηση των αποποιήσεων, 85%, δηλαδή ο Έλληνας αναγκάζεται να απαρνηθεί το σπίτι του πατέρα του ή της μάνας του και δεν μπορεί να πληρώσει τα χρέη και δεν μπορεί να πληρώσει το χώρο κληρονομιάς. Δηλαδή έρχονται σε εσάς που είστε δικηγόρος και σας λένε θέλω να αποποιηθώ το σπίτι που μου άφησε. Αυτό που σας λέω είναι, εκτός από το βλέπω ο ίδιος, είναι και με στοιχεία πρόσφατα. Ναι, ναι. 85% αύξηση τα τελευταία, μέσα στην κρίση, 85% αύξηση. Και με συνεχώς αυξανόμενο δίκτυο και εγώ το συναντώ καθημερινά από πελάτες, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα χρέη τα οποία κληρονομούνται από τον πατέρα τους ή τη μητέρα τους και παράλληλα να πληρώσουν και το φόρο κληρονομίας και αποποιούνται την περιουσία τους. Και σε αυτό προσθέστε επίσης και τον αφελινισμό και της δημόσιας περιουσίας, διότι εμείς σας έχω ξαναπεί ότι δεν είμαστε νεοφιλοί, είμαστε φιλελεύθεροι, είμαστε μάλλον ελεύθεροι, αγαπούμε την ελευθερία, ελευθερόφρονες, αλλά δεν είμαστε νεοφιλελεύθεροι και σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε ότι είναι ανάπτυξη το να δανείζουμε τους Γερμανούς για να αγοράζουν δημόσια περιουσία με δικά μας χρήματα. Λέτε για τη Φράπορτ. Για παράδειγμα, ακριβώς. Δώστε μου και εμένα κανένα 2 δισεκατομμύρια να σας παραστήσω και εγώ τον επενδυτή. Είχαμε τον Λαμπράκη, ο οποίος παρήστανε τον Μεκίνα του πολιτισμού με κρατικό χρήμα. Τώρα έχουμε Γερμανούς να παριστάνουν τους επενδυτές με χρήμα του λαού, το οποίο εγγράφεται στον προπολογισμό με τις ανακεφαλαιοποιήσεις, διότι οι τράπεζες ελληνικές που τους δανείζουν όλους αυτούς, τα χρήματα, τα όποια χρήματα έχουν, τα έχουν πάρει με την ανακεφαλαιοποίηση, με την εγγύηση του ελληνικού λαού, ο οποίος είναι και ο φιλέτης, αυτός θα πληρώνει μετά. Εγώ νόμιζα ότι επενδύει σημαίνει κάποιος φέρνει χρήματα στην Ελλάδα που έχουμε και πρόβλημα ρευστότητας και τα επενδύει ώστε να μπουν χρήματα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ρευστότητας της τράπεζας και παράλληλα να δημιουργεί και θέσεις εργασίας και το κράτος να απαλλαγεί από το κόστος διαφόρων πραγμάτων που δεν θα έπρεπε να κάνει τον επιχειρηματία. Επίσης σας έλεγα ότι στον χώρο της ενέργειας, αλλά για το νερό δεν το συζητάμε εμείς, η θέση μας είναι πάγια. Παντού έχει αποτύχει αυτό το πράγμα και το νερό είναι πολύ βασικό αγαθό και πρέπει να είναι φτηνό και διαθέσιμο για τους πάντες. Δεν μιλάμε για τις μεγάλες βιομηχανίες, έτσι που καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες. Μιλάμε για τα νοικοκυριά. Λοιπόν, θα πρέπει να είναι πάντοτε φτηνό και διαθέσιμο για όλους τους ανθρώπους. Στο δε ρεύμα, εμείς θα ήμασταν υπέρ ενός πραγματικού και υγιούς ανταγωνισμού. Είμαστε όμως κατά του να πάμε και να καταργήσουμε το κρατικό μονοπόλιο και να δημιουργήσουμε ένα ιδιωτικό μονοπόλιο ή ολιγοπόλιο,
που θα αυξάνει τις τιμές και τελικά ο καταναλωτής δεν θα ωφεληθεί τίποτα. Οπότε όλα αυτά συνθέτουν, αν θέλετε, το πλέγμα του αφελινισμού ανθρώπων και περιουσίας, και στο οποίο θα έπρεπε να πάψω για το τέλος αυτό, και το θεωρώ το σημαντικότερο, το σημαντικότερο παράγοντα του αφελινισμού, ο οποίος είναι η παιδεία. Η αντισυνταγματική εκτροπή της παιδείας από εδώ και χρόνια, που τώρα εντείνεται με επίθεση στην εθνική ταυτότητα, διότι το άρθρο 16 του Συντάγματος, κ. Σταματόπουλε, εγώ θα κουραστώ ποτέ να το λέω, λέει ξεκάθαρα ότι σκοπός της δημόσιας παιδείας είναι η εθνική, ηθική και θρησκευτική διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Δεν λέει ο κάθε αριστεριστής ή παλαβός ή ιδεολειπτικός να κάνει πειράματα με τις ψυχές των παιδιών με έξοδα του ελληνικού κράτους, δηλαδή με έξοδα των φορολογουμένων. Και όταν λέει η εθνική, ηθική και θρησκευτική διαπαιδαγώγηση, προφανώς εθνική σημαίνει στα ανάματα του ελληνικού έθνους, ηθική διαπαιδαγώγηση στον κωδικαξιών του ελληνικού τρόπου και βεβαίως θρησκευτική φυσικά στα ανάματα της Ορθοδοξίας, η οποία είναι κυβωτός της ταυτότητάς μας. Αυτή η εκτροπή συνεχίζεται, ούτε η αντιπολίτευση μιλάει, ούτε κανένας άλλος, γιατί προφανώς συμφωνούν σε αυτά τα πράγματα. Εμείς, ένα βασική μας θέση είναι ακριβώς η επαναφορά της παιδείας στον συνταγματικό του σκοπό, να ανατρέφει Έλληνες και Χριστιανούς Ορθόδοξους, και όταν τα παιδιά μεγαλώσουν, και αφού θα έχουν μέσα από την παιδεία μάθει και στοιχεία άλλων πολιτισμών, εθνών, θρησκειών, άμα θέλουν να πάνε να προσχωρήσουν στο Κολομβιανό έθνος ή να γίνουν ταοιστές όπως οι Ιαπωνέζες, πάνε να το κάνουν. Αλλά πάντως αυτοί που πληρώνονται από το λαό οφείλουν να αναθρέφουν Έλληνες. Επειδή όμως ζούμε σε μια εποχή που έχει χρεοκοπήσει η Ελλάδα, που ζούμε σε καθεστώς μνημονίων, αλλά βεβαίως και συμφωνώ μαζί σας ότι τα πιο σημαντικά προβλήματα είναι αυτά, όπως είπατε, το δημογραφικό, η παιδεία και όλα αυτά. Αλλά για τον μέσο Έλληνα, μήπως είναι. Κακός βέβαια, αλλά μήπως θεωρεί πολυτέλεια να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα τη στιγμή που τον απασχολεί καθημερινότητα? Όχι, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν είναι πολυτέλεια και δεν κοστίζει και τίποτα παραπάνω. Η παιδεία να κάνει τη δουλειά της δεν θα πληρώσει ούτε περισσότερους δασκάλους ούτε άλλα μέσα. Με αυτά που έχεις, απλά θα την επαναφέρει σε αγματικό του σκοπό. Και άλλως, από ορισμένα πράγματα που σας ανέφερα ακριβώς, όπως είναι ιδιωτικοποιήσεις και επενδύσεις, στην ομιλία μου σήμερα θα ακούσετε ότι υπάρχουν και πάρα πολλές προτάσεις και αναφορές ακριβώς και σε αυτά που αναφέρατε, τα προβλήματα της καθημερινότητας, γιατί από αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας ξεκινάνε και τα άλλα προβλήματα, δηλαδή η υπογεννητικότητα για το δημογραφικό παίζει μεγάλο ρόλο, η φτώχεια και η ανεργία που είναι τεράστιο ζήτημα. Και εμείς έχουμε πρόταση και γι' αυτό, γιατί θεωρούμε ότι η καλύτερη κοινωνική πολιτική, το καλύτερο κοινωνικό μέτρο δεν είναι κουπόνια που να περιμένουν τα σισουρές ή χαρτιλίκια κάθε Χριστούγεννα για τους πατεράδες και τις μανάδες τους ταξίγους. Η καλύτερη κοινωνική πολιτική, το καλύτερο κοινωνικό μέτρο είναι μια παραγωγική αξιοπρεπής θέση εργασίας με αξιοπρεπή αμοιβή. Mm-hmm. Και γι' αυτό χρειάζονται επενδύσεις και εμείς έχουμε γι' αυτό ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και θα αναφέρουμε κάποια στοιχεία. Σύντομα στο νέα-δεξιά.gr μπορούν να βρουν οι συμπολίτες μας και να κρίνουν οι ίδιοι, να μην ακούν τι λέμε άλλοι για μας, να δουν τι λέμε εμείς οι ίδιοι και να κρίνουν με την ησυχία τους και την άνεσή τους, να δουν τα θεματικά προγράμματα τα οποία ανεβάζουν για την οικονομία, για την ναυτιλία, για την εθνική άμυνα, για την παιδεία. Λοιπόν, ένα-ένα αναρτώνται στην σελίδα μας. Και υπάρχουν και ένας λόγος, θα έλεγα, διαφορετικός, αλλά προπαντός πρακτικός. Πρόσφατα είχατε και μια έτσι κακή εμπειρία. Είχατε μια επίθεση εναντίον σας. Πείτε μας, τι εξέλιξη έχουμε σε αυτό το θέμα, τι σας έχει πει η αστυνομία? Κοιτάξτε, υπάρχει ο εν λόγω δράστης, ο οποίος επιτέθηκε με ντάλα πρωί έξω από τον δικηγορικό σύλλογο που είχα πάει για δουλειά, το γραφείο μου. Επιτέθηκε ενώ ήμασταν μέσα στο αυτοκίνητο μαζί με τον σύνοδο αστυνομικό μου, επιτέθηκε και έσπασε το μπαρμπρίζ, διέφυγε αλλά πέρασε μπροστά από κάμερες, έχει καταγραφεί από κάμερες, οπότε αυτό το γνωρίζω δηλαδή. Οπότε από εκεί και πέρα των υπολείπων έχουν επιληφθεί οι αρμόδιοι και αναμένω την διακρίβωση της ταυτότητάς του και την προσαγωγή του εργασίου. Με αφορμή λοιπόν αυτό το περιστατικό, θα ήθελα να μου πείτε, η ασφάλεια του πολίτη, αυτό δεν είναι ένα σημαντικό θέμα? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είναι. Είναι σημαντικό θέμα, στο οποίο και στην ομιλία αφιερώνω πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι, όπως και στην αυτογραφία μου. Γιατί θεωρούμε ότι η ασφάλεια είναι η βάση όλων των δικαιωμάτων. Αν δηλαδή δεν έχεις ασφάλεια εσωτερική και εξωτερική, δεν μπορεί να έχεις ούτε ανάπτυξη, ούτε παιδεία, ούτε υγεία, ούτε ανάπτυξη των τεχνών. Καμία κοινωνική, οικονομική, πολιτική, πολιτισμική δράση δεν μπορεί να αναπτυχθεί αν δεν υπάρχει εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια. Είναι το πρώτο καθήκον της πολιτείας και το πρώτο δικαίωμα του πολίτη και σε αυτό δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση και θα ακούσετε αρκετά πράγματα, γιατί και η Θεσσαλονίκη υποφέρει σε αυτό το θέμα, όπως και η Αθήνα. Την ομιλία σήμερα ήταν, ας πούμε, έχετε κάποιο πρόγραμμα να κάνετε κάποιες ομιλίες ή έτσι αισθάνεστε ότι πάμε σε προεκλογική περίοδο και έχετε ξεκινήσει κάποιες ομιλίες? Εμείς έχουμε την άποψη ότι δεν πρόκειται να γίνουν γρήγορα εκλογές, αλλά αυτό θα το κάναμε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, το να μιλήσουμε στους ανθρώπους, να μάθουν ποιοι είμαστε και τι λέμε, να τους προβληματίσουμε
είτε να μας αποδεχθούν είτε να μας απορρίψουν, γιατί μόνο αν μας ακούσουν και μας δουν και μπορέσουν και σκεφτούν αυτά τα οποία λέμε μπορούν να μας αποδεχθούν, να μας απορρίψουν. Αυτό θα το κάναμε έτσι κι αλλιώς. Είναι μια δράση ανεξάρτητα από αυτό που είπατε, αλλά σας λέω και τη θέση μου ότι δεν πιστεύω ότι θα γίνουν γρήγορα εκλογές, διότι η κυβέρνηση την πρώτη φορά έφερε τα πράγματα επίτηδες στα άκρα με τον κύριο Βαρουφάκη, για να νομίζοντας ότι μπλοφάρδας με αυτόν τον τρόπο θα υποχωρήσουν οι δανειστές μας. Αυτή τη φορά αυτό το οποίο σημαίνει ότι υποδίονται ότι διαπραγματεύονται έχοντας αποδεχθεί εξ αρχής, έχοντας αποφασίσει εξ αρχής ότι θα αποδεχθούν τα πάντα, και αυτό θα γίνει στο τέλος και θα το δείτε, διότι θέλουν να παραμείνουν στην εξουσία με κάθε τρόπο, γιατί δεν νομίζω ότι οι περισσότεροι από αυτούς 153 θα ξαναδούν ποτέ 6-7 χιλιάδες το μήνα πληρωμένα από το λαό, να τους χαιρετάνε οι αυτοφυλάκες και να τους δίνουν και αυτοκίνητο. Οπότε προεξοφλείται ότι θα χάσει μεγάλο μέρος εκλογικής του δύναμης ο ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, μάλλον από όπως όλα δείχνουν, η Νέα Δημοκρατία. Εσείς πιστεύετε... Στην πολιτική ο ένας χρόνος είναι 10 χρόνια. Λοιπόν, μπορούν να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα μέχρι τότε, οπότε είναι πολύ παρακινδυνευμένο να πει κανείς ποιος θα είναι μπροστά, ποιος θα είναι πίσω και με τι ποσοστά και ποιος θα χάσει πολύ. Μέχρι στιγμής αυτά είναι τα δεδομένα, ότι χάνει συνεχώς πολιτική δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το λέω ψυχρά αυτό, δηλαδή αντικειμενικά, ότι ξέρετε, η ζωή και η πολιτική έχουν ανατροπές. Είναι ωραία. Εγώ εύχομαι να χάσει δύναμη και να βγει από την εξουσία. Ότι δεν κλείνει η δεύτερη αξιολόγηση και έχει γίνει πλέον ανέκδοτο, θα έλεγα, αυτή η διαπραγμάτευση, αυτό πώς πιστεύετε ότι θα επηρεάσει τις εξελίξεις από εδώ και πέρα? Γιατί η οικονομία ούτως ή άλλως δεν πηγαίνει καλά. Οπότε υπάρχουν περιθώρια να πάει δηλαδή και χειρότερα? Πάντα υπάρχουν περιθώρια να πάει χειρότερα. Διότι ήδη έχουν φύγει χρήματα από τις τράπεζες και θα μπορούσε, αυτό το οποίο, το μόνο το οποίο θα φοβόμουν εγώ που θα μπορούσε να οδηγήσει στις εκλογές είναι ένα ατύχημα. Όμως δεν πιστεύω ότι θα συμβεί. Εγώ πιστεύω ότι επειδή έχουν προαποφασίσει ότι θα δώσουν ό,τι χρειαστεί για να παραμείνουν, απλά ξέρετε τι κάνουν. Δείχνουν ότι δίθεν εμπιστεύονται. Για να πούνε στον κόσμο, να το παλέψαμε 1,5 χρόνο, δεν τα καταφέραμε, καταφέραμε μόνο αυτό. Να καμώνονται πάλι ότι ψηφίζουν δακρυσμένοι αυτά τα οποία δεν θα ήθελαν, για να κάνουν τους αγωνιστές. Οπότε σύμφωνα με εσάς τι θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, δηλαδή να μην δεχτεί να κλείσει αξιολόγηση ή να διαπραγματευτεί άλλα μέτρα? Όχι, εγώ πιστεύω ότι θα την κλείσουν. Θα την κλείσουν με μεγάλες απώλειες και απλά θα λένε ότι κράτησε τόσο πολύ γιατί εμείς αντιστεκόμαστε, ενώ οι άλλοι τάχα μου δεν αντιστέκονται. Μα ήδη αυτά λένε. Περίπου αυτά είπαν και την προηγούμενη φορά. Ότι τα ψηφίζουμε, λέει, και εμείς τα ίδια ψηφίζουμε και εμείς περικοπές, αλλά εμείς, λέει, φωνάμε. Τα ίδια λένε και τώρα, ναι, έχετε δίκιο. Ακριβώς. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει πάλι, για άλλη μια φορά. Ναι, να μην ξεχνάτε ψυχολογικό ότι μιλάμε για μαρξιστές στην ανατροφή και την παιδεία, έτσι. Οι οποίοι εφαρμόζουν σκληρό καπιταλισμό στην οικονομία και πολιτισμικό μαρξισμό σε όλα τα υπόλοιπα, αλλά που πάντα θέλουν να αναγκαζόμενοι στην εξουσία. Λέτε για μαρξιστές, πρόσφατα είχαμε και αυτό το θέμα με το μουσείο του Μπελογιάννη που δίχασε έτσι λιγάκι, θα λέγαμε. Αυτό που παρατήρησα είναι ότι εσείς κάνατε ανάρτηση, ας πούμε, στο Facebook για τον στρατηγό Γρίβα Διγενή, τον οποίο πιστεύω θα λέγατε ότι οφείλει να τιμήσει η χώρα περισσότερο από τον Μπελογιάννη. Καλά, φυσικά. Ο Γιώργος Γρίβα, να σας πω κάτι που δεν ξέρουν πολλοί ακροατές. Το βιβλίο του στρατηγού Γρίβα Διγενή, Αγώνε Όκα και Ανταρτοπόλεμος, διδασκόταν και στις μεταφρασμένες στα ισπανικά και στις επαναστατικές αριστερές οργανώσεις σε όλη τη Λατινική Αμερική. Ένα από τα πρώτα συγχαρητήρια τηλεγραφήματα που είχε στείλει ο Φιντέλ Κάστρο το 1960, όταν τέλειωσε ο αγώνας με την ανεξαρτησία, με αυτήν την κολοβά αποτέλεσμα, γιατί ο αγώνας ήταν γεννημένος. Όπως επίσης και ένα από τα πρώτα συλληπιτήρια τηλεγραφήματα στη χείρα του στρατηγού το 1974 το Γενάρη, όταν πέθανε. Ήταν πάλι από την ηγεσία της Κούβας. Θα λέω όλα αυτά γιατί. Ότι είναι ο Γρίβας έκανε ένα αντιαπικιακό αγώνα. Δύο μόνο αντιαπικιακό αγώνες έχουν γίνει στην Ευρώπη. Του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού, του Sinn Féin και της Εθνικής Ομοφυλής και της ΕΟΚΑ στην Κύπρο. Λοιπόν, ήταν μια από τις λαμπρότερες σελίδες της ιστορίας. Γι' αυτό και εμείς βγάλαμε ανακοίνωση με αφορμή την επέτειο της ΕΟΚΑ για να τιμήσουμε τον στρατηγό Διγενή και τα παλικάρια του, οι οποίοι έδωσαν αυτόν τον υπέροχο αγώνα για τη Μάνα Ελλάδα. Που άλλωστε είχε χαρακτηριστεί και από τη Βουλή άξιος της πατρίδος, έτσι, ο στρατηγός. Από όλους στη ζωή, έτσι. Από όλους. Και στην Κύπρο και ένα μεγάλο κομμάτι της βάσης της αριστεράς, ασχετά από την επίσημη στάση του ΑΚΕΛ, στήριζε τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Ναι, τώρα μην πάμε σε αυτή την κουβέντα, γιατί λένε και ότι το ΑΚΕΛ ήταν που φανέρωσε ποιος είναι ο Διγενής στους Άγγλους. Βεβαίως, στήριξε δυστυχώς μια στάση απαραδέκτη, αλλά η βάση όμως πολλών ανθρώπων, πολλοί άνθρωποι από τη βάση του
στήριζαν και αυτοί, γιατί και αυτοί οι Έλληνες είναι, και αυτοί είχαν, ένιωθαν το ίδιο δέος, αν θέλετε, μπροστά στην ιδέα της εθνικής αποκατάστασης. Κύριε Κρανδιώτη, επειδή εσείς έχετε και το όνομα δεξιά, δηλαδή στο κόμμα σας, το λέτε ότι είστε δεξιοί, όχι ούτε κέντρο δεξιοί, ούτε κέντρο κεντρώοι, δεξιοί. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτό που ονομάζουμε ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς τα τελευταία χρόνια στα πανεπιστήμια, γενικά στην Ελλάδα, βλέπετε να υποχωρεί κάπως? Θα καταρρεύσει, πιστεύω, μέσα από την αποτυχία όλων αυτών των ιδεών που προσπάθησαν να τις κάνουν πολιτική. Θα καταρρεύσουν μετά από την ανομία και την βαρβαρότητα την οποία βλέπουμε μέσα στα κέντρα των πόλεων μας, με τα γκέτο, με τα άβατα της αναρχίας, των βανδαλισμών σε μνημεία, σε δημόσια και ιδιωτική περιουσία. Θα καταρρεύσει, γιατί είναι μια μηδενιστική βαρβαρότητα η οποία δεν συνάδει με το χαρακτήρα του λαού μας, και κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να θεωρήσει ότι αυτά μπορούν να αποτελέσουν την εναλλακτική διακυβέρνηση σε μια σύγχρονη χώρα. Είμαστε η μόνη χώρα στην οποία κάθεται και συζητούν στα σοβαρά τις ιδέες του μαρξισμού και από τότε γενικά τις ακροαριστερές ιδέες, χωρίς να χλεβάζουν, να γελάνε όλοι. Λοιπόν, αυτό θα γίνει, αλλά δυστυχώς με πολύ πόνο, διότι ήδη αυτό που έχει υποστεί η πατρίδα είναι μια μεγάλη καταστροφή. Εγώ θα σας έλεγα και μόνο κάτι το πιο απλό, και μόνο η αισθητική κατάρρευση του κέντρου των πόλεων μας από όλη αυτή τη βαρβαρότητα την οποία εκφράζουν όλοι αυτοί, και το πώς έχουν κάνει τα πανεπιστήμια, είναι ένα πάρα πολύ κακό αποτέλεσμα. Όλα αυτά όμως, εγώ πιστεύω, θα ανατραπούν και θα πάνε εκεί που πρέπει, στο καλά και να χρησιμοποιήσουν τις ιστορίες. Και κλείνοντας τη συζήτησή μας, ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης, συνάδελφός σας δικηγόρος, έχει αναλάβει μια προσπάθεια να συνενώσει, λέει, τον εθνικό χώρο. Λέει ότι έχει απευθυνθεί και σε εσάς. Εσείς είστε ανοιχτός σε μια τέτοια πρόσκληση ή το απορρίπτετε? Όχι. Κοιτάξτε, έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη θέση. Έχουμε πολύ ξεκάθαρες θέσεις, οι οποίες μας διαχωρίζουν από απόψεις οι οποίες είναι ακραίες ή αμφισβητούν το δημοκρατικό πολίτευμα. Και θα σας έλεγα επίσης ότι η προσπάθεια μας έχει, προσπαθούμε τουλάχιστον, να έχει και βασικά χαρακτηριστικά σοβαρότητας στην λειτουργία της. Οπότε νομίζω ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Κύριε Κρανδιώτη, να σας ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία και να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα στις 7 η ώρα στον κινηματογράφο Αλέξανδρο Εθνικής Αμήνης 1 θα είστε ομιλητής με θέμα αντίσταση στον ανθεληνισμό. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.